Σε σοβαρές καταγγελίες για το έργο ανακατασκευής του αλλιευτικού καταφυγίου στον Πλατανιά του Δήμου Νοτίου Πηλίου προχώρησαν σήμερα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Σιπιάδα, αναφερόμενοι σε απάτες οι οποίες έγιναν στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου και πρώην αντιπρίτανης Γιώργος Τσαμασφύρος επεσήμανε πως η μελέτη αναφέρει ότι στην ανατολική ακτή του Πλατανιά, όπου θα αναπτυχθεί το εργοτάξιο, δεν υπάρχουν κατοικίες, καταστήματα και ακτή κολύμβησης. Όλα αυτά είναι εντελώς ψέματα. Με δεδομένο ότι τα περισσότερα καταστήματα, το 72% δηλαδή της 100 των καταστημάτων, βρίσκεται στην Ανατολική Ακτή. Και βέβαια, η Ανατολική Ακτή είναι η πιο παλιά συνοικία του Πλατανιά, με σχετικά πυκνό οικιστικό ιστό. Όπως είπε ο κύριος Τσαμασφύρος, το ύψος του νέου λιμενοβραχίωνα θα φτάνει τα 4 μέτρα, ότι η δυτική ακτή του Πλατανιά θα διαβρωθεί κατά 20 μέτρα και πως οι παρεμβάσεις στον παρακείμενο χήμαρο θα επιδεινώσουν την υδραυλική του δυνατότητα. Είναι λοιπόν μια μελέτη η οποία έχει γίνει πολύ πρόχειρα, διότι έχει λάβει υπόψη ούτε τα φερτά τα οποία υπάρχουν και όπου το ύψος της, το ενεργό ύψος της γέφυρας είναι πολύ μικρότερο από το πραγματικό, ούτε την ύπαρξη των φερτών τα οποία δυσχεραίνουν την κίνηση, τη ροή του ποταμού. Όταν βλέπεις ότι γίνεται μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια μεγάλη μεταφορά φερτών και εσύ δεν αναφέρεις τίποτα για φερτά, η μελέτη σου είναι για πέταμα. Αυτό το έργο είναι ένα τερατούργημα, το οποίο μπορείτε να το καταλάβετε αν δείτε ακριβώς τις προσομοιώσεις που έχουν κυκλοφορήσει και είναι διαθέσιμες. Ναι, είναι ένα πραγματικά τερατούργημα το οποίο θα γονατίσει το Πλατανιά. Από τη δική του πλευρά, ο δικηγόρος Σταμάτης Παπαγγελής επεσήμανε ότι πρόκειται για την κατασκευή νέου λιμανιού και όχι για την επισκευή του υφιστάμενου. Στον υπάρχοντα μόλο αλλιευτικό των 110 μέτρων, το πρόγραμμα η μελέτη προσθέτει μία προέκταση 30 μέτρων και προσθέτει μετά μία καμπή δεξιά σε κάθετη περίπου γωνία 170 μέτρων. Όλο αυτό το έργο είναι ένα έργο καινούριο εν της πράγμαση. Ο κύριος Παπαγγελής σημείωσε ότι για να χρηματοδοτηθεί το έργο έγινε απάτη, καθώς διονγκώθηκε ο αριθμός των σκαφών που ελιμενίζονται στο εφιστάμενο λιμάνι. Η Πλατανιά απευθύνεται σε σκάφη της Μέσης Αλίας. Και αν δείτε λοιπόν στις μελέτες που έγιναν πάρα πολύ πρόχειρα και προσχηματικά, φέρεται ότι η Πλατανιά, ο Πλατανιάς, είναι ένα λιμάνι το οποίο είναι λιμάνι εκφορτώσεως αλλιευμάτων και αναφοδιασμού των αλλιευτικών σκαφών του Βορείου Αιγαίου. Ο κ. Παπαγγελής έκανε λόγο για ύποπτη αιμονή της περιφέρειας Θεσσαλίας στο συγκεκριμένο έργο. Το να εμένει η περιφέρεια στο να κάνει ένα έργο που και τότε οι ανάγκες ήταν διαφορετικές και σήμερα οι ανάγκες είναι καταφανώς διαφορετικές, είναι κατά την εκτίμησή μου ύποπτη ή αφελής ή λανθασμένη. Αυτό κατά την εκτίμησή μου συνιστά απάτη, συνιστά σπατάλη. Υπενθυμίζεται ότι το έργο με προϋπολογισμό 6,7 εκατομμύρια ευρώ έχει εγκριθεί και από το Συμβούλιο της Επικρατείας παρά την προσφυγή των μελών του Συλλόγου Σιπιάδα. Το Συμβούλιο Επικρατείας εξέτασε όλα αυτά τα θέματα. Έσφαλε όμως. Και έσφαλε πρόδειλα σε μερικά σημεία τα οποία θα έπρεπε κατά την εκτίμησή μου να δώσει ή να δώσει την εντολή να γίνει μια ειδικότερη εξέταση υπό τη μορφή πράγματο γνωμοσύνης.